Ευχαριστήσω που είναι κοντά μας και να τον καλησπέρισω, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, λέγαμε νωρίτερα για τον σεισμό που χτύπησε την Κροατία, 6,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Λίγο μετά είχαμε και έναν σεισμό, 4,5 Ρίχτερ από ό,τι βλέπω, στην Κέρκυρα. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Λέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο συνδυασμός που έκανα από μόνος του έδειξε ότι αυτοί οι σεισμοί ενδεχομένως μπορεί να συνδέεται και να είναι λάθος. Γι' αυτό να πάω κατευθείαν σε εσάς με αυτή την ερώτηση, κύριε Λέκα. Κοιτάξτε, δεν είναι βέβαιο ότι συνδέονται. Πρέπει να γίνει κάποια ανάλυση για να δούμε αν συνδέονται ή όχι. Βέβαια, είναι πολύ μακρινές οι αποστάσεις. Ο σεισμός στην Κροατία είχε αρχικά ένα μέγεθος 6,5 και στη συνέχεια έγινε 6,3. Θεωρητικά θα μπορούσε και μόνο να επηρεάσει τον ελληνικό χώρο, αλλά δεν είναι εμφανές. Είναι κάτι το οποίο είναι μια ακραία περίπτωση. Πιο πολύ τυχαίνει να είναι, νομίζω ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός παρά μια διαδικασία μεταφοράς των τάσεων από την Κροατία στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην Κέρκυρα ο σεισμός 4,5 Ρίχτερ έχουμε στη χώρα μας ούτως ή άλλως, το γνωρίζουμε και είναι αρκετή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κύριε Λέκα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μέσα στην κανονική σεισμικότητα ο σεισμός των 5,4 βαθμών στην Κέρκυρα. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, παρακολουθώ με την εξέλιξη του φαινομένου στην Κροατία, η οποία είναι μια μακρόσυρτη εξέλιξη. Ουσιαστικά άρχισε με το σεισμό που έγινε πέρυσι στην περιοχή την ίδια, και συνεχίζεται φέτος με τα σεισμούς αρκετούς, και αυτός είναι ένας νέος σεισμός. Ο οποίος θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, καλά κάνατε και θέσατε το θέμα των σεισμών εκεί στην Κροατία, δηλαδή ότι βλέπουμε ότι είναι συνεχόμενοι. Μέσα σε 13 ώρες είχαμε στην ίδια περιοχή 2 ισχυρούς σεισμούς, κύριε Λέκα. Ναι, βεβαίως. Και ίσως αυτό είναι και μια καλή συγκυρία. Γιατί από την πρώτη σεισμό που ήταν μικρότερο σε μέγεθος, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τις οικίες, ήταν πιο προσεκτικοί. Με αποτέλεσμα ο σεισμός των 6,3 βαθμών να τους βρήκε σχετικά έτοιμους, θα έλεγα. Οπότε αυτό είναι μια καλή συγκυρία. Και βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία στο Ζάκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά και αυτές τις πρώτες πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά, κύριε Λέκα. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και για το σεισμό στην Κροατία.